Λοιπόν, για το Παγκύπριο Σχέδιο Στηρώσεων Αδέσποτων Γάτων θα συζητήσουμε τώρα, που αποσκοπεί να πούμε στην ανάληψη από το κράτος του κόστου διενέργειας στηρώσεων με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεκτης αναπαραγωγής. Αυτό το σχέδιο είναι από το 2017. Φέτος για το 2022 από 75.000 θα πάει στις 100.000. Το θέμα όμως είναι αν είναι αρκετά αυτά τα χρήματα που διοχετεύονται και αν έχουμε αριθμούς που να δικαιούν ότι το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί, το σχέδιο. Πρώτα να χαιρετήσω τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου, είναι ο πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα. Καταρχάς, χρόνια πολλά, κύριε Κυριάκου, για το κόμμα. 8 χρόνια προσφοράς και δράσης. Έχετε με υγεία, υγεία, υγεία. Αυτό εύχομαι. Ναι, χρόνια πολλά, εγώ λέω για το κόμμα, για τα ζώα. Είναι 8 χρόνια δράσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, έχουμε κλείσει τα 8 χρονάκια και θα ανακοινώσουμε και τις δράσεις για τις επόμενες 10-15 μέρες. Δράσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν και αφορούν βέβαια μέχρι σήμερα ιδιωτελή εργασία μας, διότι όπως καταλαβαίνετε βάλαμε το λιθαράκι μας στα 8 χρόνια. Ναι. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε μαζί και μαζί σας και με τους πολίτες, γιατί είναι κουλτούρα, είναι τρόπος ζωής πλέον η αγάπη, ο σεβασμός προς τα άλλα είδη. Να. Λοιπόν, τώρα να εστιάσουμε σήμερα στις στηρώσεις γάτων, να δούμε πού αποσκοπεί αυτό το πρόγραμμα. Το στηρίζετε βεβαίως και εσείς, κύριε Κυριάκου, αλλά έχετε και κάποια άλλα και για την αύξηση του κονδύλιου και λοιπά. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί, αν θέλετε? Θα να πω ότι καταρχήν το πρόγραμμα το οποίο τρέχει για 5 χρονιά, εμείς είχαμε εισηγηθεί, ξεκίνησε με τις 10.000, πήγε στις 50, στις 75, αλλά από την αρχή είχαμε ζητήσει και από τον κύριο Κουγιάλη, τον προηγούμενο υπουργό, να το αυξήσει στις 125.000, φτάσαμε στις 100.000. Αυτά τα ποσά διανέμονται στις επαρχιακές επιτροπές, οι οποίες με τη σειρά τους διανέμουν κουπόνια σε εγγεγραμμένες μη κυβερνητικές φιλοσοφικές οργανώσεις, όπως δήμοι και κοινότητα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε όμως, αυτό το πρόγραμμα ζητήσαμε και ζητούμε διαφάνεια. Ζητούμε από τις κοινωνικές υπηρεσίες να μας πούν και να ακούσει και ο πολίτης, ο φορολογουμένος, τι έχει γίνει αυτό το πρόγραμμα, πέτυχε ή απέτυχε. Δηλαδή, το 2019, από πληροφορίες που μαζέψαμε, είχα γίνει στη Ρώση διασκήπηση 500 γάτες. Έναν αριθμό θηλυκό και αρσενικό. Όμως, για όλα αυτά τα 4 χρόνια, πού πάμε και πού οδεύουμε. Δηλαδή, στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Και βέβαια, προλάβει ο Υπουργός, ο κύριος Καλής, και το Υπουργικό Συμβούλιο και ανέβασε το ποσό στις 100.000. Αλλά εμείς ζητούμε και ζητά και το Υπουργείο. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αναθεώρηση του προγράμματος. Τι σημαίνει αναθεώρηση του προγράμματος? Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν καταγραφές τι αριθμό γάτων έχουμε. Δεύτερον, οι φιλοσοφικές παραπονιούνται και οι εθελοντές για 5-6 κουμπόνια που παίρνουν για δωρεά στηρώση. Είναι το θέμα της τιμής των στηρώσεων φιλικών ή αστυνομικών γάτων, αν βγαίνουν με προσφορές ή όχι. Είναι το θέμα της διαδικασίας. Πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι στηρώσεις? Ή περιμένουμε να ξεγεννήσουν οι γάτες και μετά να κάνουμε στηρώσεις? Άρα ρίχνουμε λεφτά σε μια τρύπα. Αυτά είναι και ευελπιστούμε ότι κανονικά ζητήθηκαν από το 20 η αναθεώρηση του προγράμματος. Βγήκαμε στο 21. Άλλο, κύριε Κυριακού, δηλώνω άγνοια η αλήθεια. Όταν ένα ζώο, μια γάτα, χωρίς και δαιμονά, δέσποτο, της γίνεται στήρωση, μετά υπάρχει κάποια σήμανση κλπ. Ή είναι ευκρινές να μην ξαναγίνει στήρωση? Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Τους αποκόπτεται ένα μικρό κομματάκι, πολύ πολύ μικρό, ναι. Και το αυτάκι, δεξιά ή αριστερά. Ναι. Και έτσι γνωρίζουμε ότι αυτή η γάτα είναι στηρωμένη. Mm-hmm. Και απελευθερώνεται στο χώρο της. Κανένας δεν επιτρέπεται να πιάνει είναι με τα κοινή γάτα, γιατί πολλοί που θέλουν, λέει, να ξεφορτωθούν, είτε είναι επιχειρηματίες, εστιατόρια, να πιάσουν τις γάτες και να τις πετάξουν, να τις πάρουν κάπου αλλού και να δημιουργηθεί το πρόβλημα κάπου αλλού. Λοιπόν, όμως πήγε 500 γάτες να στηρώνεις κάθε χρόνο, δεν είναι αρκετό. Εμείς είχαμε εισηγηθεί το λεγόμενο pay athon και να συνεργαστούν και με την ΕΑΤΟΥ του εξωτερικού. Δεν προχώρησε το πράγμα. Πρέπει, εδώ θέλω να σας δώσω και μια πληροφόρηση. Επιτρέπεται να στείλω επιστολή στην ΕΑΤΟΥ, στην Υπηρεσία Συζήτησης και Κοινότητες
και να τους λέει τα προγράμματα με τα λεφτά τα δικά τους. Ο Δήμος Στρογγόλου, ο Δήμος Δεσποσίας βάζουν λεφτά δικά τους και κάνουν στηρώσεις και τους το απαγορεύει, λέει, γιατί πρέπει να συνεργαστούν με το κτηνιατρίο. Να κάνουν τι? Δηλαδή να τους σταματήσουν να βάζουν λεφτά οι ανθρώποι που είναι εθελοντικό αυτό το πράγμα. Αντί να συνεργαστούμε όλοι μας, να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε μπροστά, να πηγαίνουμε πίσω. Έλεος. Πραγματικά. Ευχαριστώ κύριε Κυριακού. Μας έχετε έτσι αναδείξει κάποια ζητήματα τα οποία θα θέσουμε τώρα στο πλέον αρμόδιο. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάντως είχαμε και εξελίξεις για το 9χρονο. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω ή μετά σε άλλη. Ναι, πείτε μας, τι εξελίξεις είχαμε. Οι εξελίξεις είναι ότι το ζώο δεν θα γίνει ευθανασία. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πήγαν και δεν ανήκει στις επικίνδυνες φυλές. Η αστυνομία, παρόλο που δεν έχει πρόβλημα ο κύριος του παιδιού, η αστυνομία προχωρά με την υπόθεση να δει τελικά τι έγινε και ο σκύλος βρίσκεται στα Λατσά ή στο Δήμο Λατσά και ενημερώνουμε τον κόσμο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει εφανασία στο σκύλο. Να αναφέρεστε, γιατί δεν γνωρίζω τηλεθεατές, την επίθεση έτσι του ντόπερμα σε ένα παιδάκι. Του ντόπερμα σε 9χρονο παιδάκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.